Ξεκινάμε με σένα, Αναστασία, να δούμε πώς πάει το μέτωπο στο δάσος της Δαδιάς. Λίνα, βρισκόμαστε καταρχήν στην περιοχή της Εσίμης. Πίσω μου βλέπετε το ένα από τα δύο μέτωπα που ανησυχούν τις πυροσβεστικές αρχές. Είναι αυτό της Εσίμης που επιχειρούν εναέριες και πηγαίες δυνάμεις, έτσι ώστε να μην πλησιάσει τον οικισμό, ο οποίος έχει εκενωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, το πολύ σοβαρό, το επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό στη Δαδιά, μεταξύ των περιοχών Κατρατζίδες και Κοτρονιά. Εκεί είναι πολύ πυκνή η βλάστηση, όπως μας έχουν πει, Λίνα, και το ύψος της φλόγας φτάνει μέχρι τα 25 μέτρα, ενώ οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπερνούν και τους 700 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Ωστόσο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι το έργο των πυροσβεστών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προσοχή όμως έχει πέσει όλη εκεί και φυσικά γύρω από τον οικισμό έχουν γίνει εδώ και αρκετές μέρες αντιπυρικές ζώνες και κάτοικοι βρίσκονται σε επιφυλακή και χθες όπως και προχθές είχαν περάσει δύο δύσκολα βράδια. Τώρα, στον υπόλοιπο Εύρο, οι κάτοικοι διάφορων περιοχών μετρούν τις πληγές τους. Βρεθήκαμε νωρίτερα στο χωριό Κύρκη, όπου εκεί συνεργεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης καταγράφουν τις ζημιές ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουν καεί ολοσχερώς τουλάχιστον 25 κατοικίες. Είναι μεγάλες οι ζημιές και σε άλλα χωριά, όπως στον Άβαντα, όπου βρίσκεται κοντά από την Εσίμη, και στην Παλαγία. Επίσης, να σου πω, Μίνα, ότι η ατμόσφαιρα παραμένει επαπνικτική εδώ στο νομό Εύρου και όλοι οι κάτοικοι ζουν με μια διαρκή ανησυχία. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει καεί περίπου το 45% της δασικής έκτασης του νομού, μπορεί να καταλάβει κανείς πώς έχει η κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ.